Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 συνεχίζουμε τα μαθήματά μας. Στο σχολείο μας την Τετάρτη είχαμε ιστορία, μελέτη περιβάλλοντος και έκθεση. Αυτά τα μαθήματα θα κάνουμε και εμείς και βέβαια τώρα εξ αποστάσεως χρησιμοποιούμε τηλεδιάσκεψη. Χτες ήταν σήμερα μάλλον ήταν η πρώτη μας, χτες για σας, η πρώτη μας τηλεδιάσκεψη, δοκιμαστική, πήγε πάρα πολύ καλά. Όσοι είχατε συμμετάσχει, γύρω στα 10 παιδιά, κάναμε πάλι την ιστορία του 32 κεφαλαίου, το ξαναείδαμε το μάθημα και το συζητήσαμε. Ήταν μια πάρα πολύ καλή εμπειρία και θα συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο, με τα βίντεο τα οποία θα σας δημοσιεύω και θα σας δίνω τις οδηγίες για το τι θα διαβάσετε και στις 10 η ώρα το πρωί με τη τηλεδιάσκεψη θα διορθώνουμε τις εργασίες μας και θα κάνουμε και εκεί πέρα πάλι μάθημα. Το link για την είσοδο στην συνάντηση βρίσκεται στην αρχική σελίδα του μαθητικού λόγου. Άμα πατήσετε την αρχική σελίδα του μαθητικού λόγου, εκεί που είναι το link, με το που θα χτυπήσετε το link θα κάνει κατευθείαν σύνδεση με το πρόγραμμα, με το Zoom και με την, θα σας δώσει τη διεύθυνση του μαθήματος για όσους δεν έχουν μπει. Θα ανοίξετε το μικρόφωνο, το βίντεο και θα συνδεθείτε με εικόνα και ήχο. Οπότε 10 η ώρα το πρωί κάθε μέρα το ραντεβού μας. Ιστορία. Τώρα θα πάμε στο επόμενο μάθημα, ο θάνατος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σας το είχα ξαναβάλει αυτό το μάθημα, θα μείνουμε γιατί τώρα θα το κάνουμε και με την τηλεδιάσκεψη ακόμα πιο αναλυτικά. Οπότε δεν προχωράμε, θα παραμείνουμε στο ίδιο, ο θάνατος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, θα το δούμε και θα το συζητήσουμε με τη τηλεδιάσκεψη και θα δούμε και τις εργασίες του τετραδίου εργασιών. Μελέτη περιβάλλοντος, οικοσυστήματα του τόπου μας, σελίδα 62 και 63. Και αυτό θα το διαβάσουμε και θα το συζητήσουμε στη συνάντησή μας. Και θα δούμε και το βίντεο «Τα βουνά της Βορειοδυτικής Ελλάδας» και τα δύο link, ο θάνατος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το βίντεο για αυτό το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τα βουνά της Βορειοδυτικής Ελλάδας σας τα έχω κάτω στα σχόλια για να μπορείτε να προετοιμάζεστε. Έχουμε επίσης και την έκθεση. Θα διαβαστούν στη συνάντησή μας τις εκθέσεις που γράψατε, πιστεύω να τις έχετε γράψει, με το θέμα «Τι γνωρίζω για την ασθένεια του κορονοϊού και πώς μπορώ να προφυλαχτώ». Σας είχα δώσει οδηγίες και θα διαβαστούν κάποιες εκθέσεις. Και η νέα έκθεση που θα γράψετε θα είναι «Μάθημα με τηλεδιάσκεψη, μια πρωτόγνωρη εμπειρία». Πάντα στις εκθέσεις θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ό,τι έχουμε μάθει στο λόγο. Πρώτα απ' όλα τελείες και σημεία στίξης, παραγράφους, καθαρά γράμματα, την ορθογραφία, ορθογραφημένα κείμενα, ό,τι ορθογραφικό φαινόμενο έχουμε μάθει. Επίθετα, εικόνες, μεταφορές, οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο μπορεί να κάνει καλύτερο τον προφορικό μας λόγο, το γραπτό μας λόγο, συγγνώμη, και πάντα να έχει μια καλή εικόνα η έκθεση. Τι θα γράψω, μπορείτε να κάνετε ένα σχεδιάγραμμα και να ξεκινήσετε. Η μία σκέψη φέρνει την άλλη. Για να γράψεις μια μεγάλη έκθεση θα πρέπει πρώτα να κάνεις το πρώτο βήμα, να γράψεις την πρώτη προτασούλα. Πολλά μπορείς να γράψεις, αυτό είναι ένα σχεδιάγραμμα, μερικές ιδέες τις οποίες αν θέλετε μπορείτε να τις ακολουθήσετε, αν θέλετε μπορείτε να πάρετε το δικό σας το δρόμο. Τι είναι τηλεδιάσκεψη, έτσι γενικά πάντα ξεκινάμε την έκθεσή μας, πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση ή μπορείτε να πείτε πού αλλού χρησιμοποιείτε τηλεδιάσκεψη. Είδατε τώρα με τον κορονοϊό, ακόμα και ο Πρωθυπουργός με την αντιπολίτευση
συναντήθηκαν με τηλεδιάσκεψη ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω της τηλεδιάσκεψης κάνανε συναντήσεις και πήραν αποφάσεις. Άρα λοιπόν έχει παντού εφαρμογή. Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση? Πώς αναγκαστήκαμε, πώς αναγκαστήκαμε να προσφύγουμε εμείς σαν τμήμα σε αυτή τη λύση? Ποιες είναι εντυπώσεις από το μάθημά μας? Πώς σας φάνηκε η πρώτη αυτή εμπειρία, η πρωτόγνωρη με τους συμμαθητές, να τους βλέπεις στα εικονίδια, να μιλάτε, να ανταλλάσσετε απόψεις? Το δάσκαλο που όταν κάνατε φασαρία σας πάταγε το μιούτ αντί να λέει κάντε ησυχία, τώρα πατάει το μιούτ και ησυχάζει? Τις δυσκολίες που συνάντησες για να συνδεθείς ή οτιδήποτε άλλες τεχνικές δυσκολίες, τι σου άρεσε, τι δεν σου άρεσε, ένα αστείο γεγονός, τα συναισθήματά σου για αυτό το πράγμα, μια ευχή. Κάπως έτσι τελειώνουμε την έκθεση. Γράψε. Θα πρέπει τώρα να χρησιμοποιείς το γραπτό, το λόγο περισσότερο. Και στην πέμπτη τάξη συνέχεια γράψε, είναι η πέμπτη τάξη. Συνέχεια γραπτά κείμενα ζητάει, γιατί πλέον είσαι σε μια τάξη που θα πρέπει όχι μόνο να μπορείς να μιλάς προφορικά και να εκφράζεις με άνεση τη σκέψη, αλλά να μπορείς να τις γράφεις και κάτω στο χαρτί. Αυτό θα είναι το θέμα λοιπόν το οποίο θα γράψεις. Δεν έχω τίποτε άλλο να σου πω. Αύριο λοιπόν, γιατί το βράδυ τώρα τα γράφω εγώ στη συνάντησή μας, ιστορία, θα πάμε στο κεφάλαιο 33, θα διαβάσουμε για τα οικοσυστήματα 62 και 63 και τα βουνά της Βορειοδυτικής Ελλάδας, και όποιος δεν μπορεί να συνδεθεί από τα link του βίντεο αυτού του βίντεο και τις σελίδες που σου έχω δώσει, θα διαβάσει μόνος του και θα γράψει την επόμενη εκθεσούλα μας. Γεια σας παιδιά και ραντεβού στην τηλεδιάσκεψή μας. Να τα πούμε πιο καλά εκεί.